Όπως πάντα, να ευχαριστήσουμε τον Αρχιεπίσκοπο που έδωσε την ευλογία να γίνει αυτή η συγκέντρωση. Ο καλός Θεός να τον έχει καλά και να εύχεστε γιατί όλοι οι άνθρωποι που ωφελούν τους άλλους υποφέρουν τα πάνδυνα, είτε απλή ιεραπόστολη είναι, είτε παπάδες απλοί, είτε δεσποτάδες, είτε αρχιεπίσκοποι, είτε επίσκοποι. Πάντα ο διάβολος ξέρει που χτυπάει. Το πρόβλημα είναι να καταλάβουμε κι εμείς ότι πρέπει να βοηθάμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί σαν άνθρωποι χρειάζονται και εκείνοι άνθρωπο. Όσο Άγιος και να είναι κανείς, θυμάμαι τον παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη που έλεγε, είχε απομονωθεί τόσο πολύ, είχα τόσο πολύ καιρό να δω άνθρωπο που τελικά πήγα στην άκρη στα βράχια και καθόμουνα με το χέρι κάτω από το σαγόνι και περίμενα ώρες να περάσει κάτω χαμηλά στη θάλασσα το καΐκι για να δω ανθρώπους να κινούνται απάνω του. Για να δω ανθρώπους. Φανταστείτε τώρα αν άνθρωποι τέτοιας αγιότητος έχουν ανάγκη από την ανθρώπινη παρουσία, πόσο πολύ περισσότερο όσοι δεν έχουν φτάσει σε αυτά τα μέτρα αγιότητος. Τώρα για τον γέροντα Εφραίμ, ό,τι και να πούμε, λίγα θα είναι. Ποτέ δεν θα υποθούν. Κάποιο μικρόφωνο είναι κλειστό, λέει. Ποτέ δεν θα υποθούν όλα. Και καλύτερα να μην μαθευτούν όλα. Τι τράβηξαν αυτοί οι Άγιοι. Γιατί αυτό που μας πονάει πάντα είναι το ότι όλα αυτά τα μαρτύρια έχουν προέλθει από κοντινούς ανθρώπους, από διπλανούς ανθρώπους. Φυσικά έχει και μια λογική.
Ποιον θα φέρει ο διάβολος να σε πολεμήσει κάποιον από τη Βενεζουέλα ή από το Αφγανιστάν? Πού θα τον βρει? Τον διπλανό σου θα ξεσηκώσει. Και όποιος διπλανός μας δεν έχει το μυαλό του στη θέση του, που σημαίνει δεν είναι προσεκτικός, που σημαίνει είναι αφηρημένος και πνιγμένος στο ίντερνετ και οι άλλοι είναι παρεπόμενα, αυτός θα γίνει και ο πειρασμός σου. Όπως με όλους, έτσι έχει γίνει και με τον Εφραίμ. Και τον Κατουνακιώτη, αλλά περισσότερο τον Φιλοθεήτη, που τον λέμε τώρα πια της Αριζόνας. Αυτοί οι άνθρωποι τα βγάλανε πέρα με τον συγκεκριμένο τρόπο που τα βγάζουν πέρα και τα καταφέρνουν όλοι οι Άγιοι. Ξεκινώντας από τα καθημερινά για να φτάσουν στα αιώνια. Ξεκινώντας από τα απλά για να φτάσουν στα αφάνταστα που δεν τα χωράει το μυαλό του ανθρώπου. Και όταν λέω από τα απλά, εννοώ από την νηστεία, εννοώ από την καθημερινή προσευχή, εννοώ από την αγρυπνία, εννοώ από την υπομονή στη συμβίωση με τους αδελφούς, πράγματα που ισχύουν βέβαια και για τους οικογενειάρχες και για τις οικογένειες. Γιατί λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και ο κοσμικός και ο παντρεμένος οφείλει να κάνει ό,τι κάνει και ο μοναχός, βέβαια στα μέτρα των δυνατοτήτων του, των επιτρεπωμένων. Γιατί πολλοί παρασύρονται και διαλύουν το μυστήριο του γάμου. Το μόνο που επιτρέπεται στον κοσμικό, στον παντρεμένο και δεν επιτρέπεται στον μοναχό, είναι να έχει γυναίκα. Όλα τα άλλα, ό,τι κάνει ο μοναχός, θα κάνει και ο παντρεμένος. Γι' αυτό λοιπόν θα ξεκινήσουμε από τα απλά, από τα καθημερινά και μην στοχεύουμε κατευθείαν ουρανούς, γιατί θα σκοντάψουμε και θα σπάσουμε τα μούτρα μας. Όταν, αλλά τον αγώνα που θα κάνουμε να τον κάνουμε αποφασισμένοι. Θα ζήσουμε και θα πεθάνουμε για τον Χριστό. Έζησε και πέθανε για μας, θα ζήσουμε και θα πεθάνουμε για εκείνον. Έτσι έκαναν όλοι. Ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει, μιμητέ μου γίνεσαι καθώς και από Χριστού. Να μιμηθούμε τον Χριστό, να μιμηθούμε τον Απόστολο Παύλο. Όλοι ξέρουμε τι τράβηξε και ο Απόστολος Παύλος. Όταν αποφασίσανε να τον σκοτώσουνε, τον σκοτώσανε με πέτρες. Και φύγανε και έζησε, επειδή νομίσανε ότι ήταν πεθαμένος, τον τραβήξανε από το πόδι και τον επετάξανε πτώμα και φύγανε. Και επειδή έμεινε ένας Λουκάς και τον εγκλήτωσε, απόκτησε από ο κόσμος τον Απόστολο Παύλο. Το ίδιο θα γίνεται με όλους τους Αραποστόλους, το ίδιο γίνεται και με τον Εφραίμ της Αριζόνας, το ίδιο γίνεται παντού και πάντα. Όταν είχαμε πρωτοπάει στο μοναστήρι το 73 στη Μονή Φιλοθέου, το μοναστήρι είχε μόνο καμιά δεκαριά γεροντάκια, 12, ούτε ξέρω πόσα ήταν, ούτε που τα μέτρησα. Και είπανε του γέροντα, ο οποίος ήταν σε μια σκήτη εκεί κοντά, εμείς στο μοναστήρι είμαστε μια χούφτα γεροντάκια. Εσείς εδώ σε ένα κελί είσαστε πάνω από 20 άτομα και όλοι νέοι και οι πιο πολλοί επιστήμονες. Πάρ' τους και ελάτε στο μοναστήρι. Τους πήρε ο γέροντας, πήγανε Φιλοθέου. Το τι τραβήξανε δεν λέγεται. Το μικρότερο από τα γεροντάκια ήταν 70 χρονών. Οι άλλοι ήταν οι μεγαλύτεροι, οι μεγάλοι. Ο 70 ήταν ο νέος. Το μοναστήρι εγκαταλελειμμένο. Είχε έρθει τότε ένας Γιώργος που λέγανε ότι είχε πάει στο Θιβέτ
και είναι γνωστή η ιστορία του με γκουρού και τον Αρκετάλιο και τον έχω φιλοξενήσει τότε στην Φιλοθέου και τον βλέπω μια μέρα με ένα φίδι στα χέρια και ερχόταν καμαρωτός. Του βάλα τις φωνές. «Πού το πας?» του λέω. «Πώς το πιάσες?» «Ζωντανό το φίδι». Αλλά λέει, έμαθα στο Θιβέτ και πώς να πιάνω φίδια. Ο Θεός και η ψυχή του. Φίδια στους διαδρόμους του μοναστηριού. Να φανταστείτε τι εγκατάλειψε. Οι καμάρες από τις οποίες ξεκινάγαν οι σκάλες για να μπουν μέσα στο μοναστήρι δεν είχαν πόρτες. Έβρεχε και όλο το μοναστήρι μέσα γέμιζε νερά. Στον τέταρτο όροφο κρέμακα κορνίζες στους διαδρόμους και πίσω από τις κορνίζες έτρεχε υγρασία σαν βροχή. Μου σκέφανε όλα τα κάδρα που έβαζα. Εγώ είχα πάρει ένα κελί το οποίο είχε ξύλινο πάτωμα αλλά τα σανίδια του δεν ενωνόντουσαν, απήχε το ένα από το άλλο. Και κοίταζε μέσα από τα σανίδια και έβλεπα από κάτω την αποθήκη με τα ξύλα η οποία είχε μια τεράστια καμαρωτή πόρτα που υπήρχε μόνο η καμάρα, η πόρτα δεν υπήρχε. Οπότε το χειμώνα έμπαινε χιόνι στην αποθήκη, έβλεπα εγώ από πάνω τα ξύλα χιονισμένα και ήταν σαν να κοιμόμουν πάνω σε μια σκάρα πάνω από το χιόνι. Μια σκάρα πάνω στο χιόνι. Ξυπνάγαμε 10 η ώρα πριν τα μεσάνυχτα, κάθε νύχτα, όλες τις νύχτες, όλες τις εβδομάδες, όλους τους μήνες, όλα τα χρόνια. 10 η ώρα πριν τα μεσάνυχτα μέχρι 6 η ώρα το πρωί. Κάναμε 8 ώρες αγρυπνία κάθε νύχτα. Και ετοίμαζα από το βράδυ τη σώπα, ώστε στις 10 η ώρα που θα σηκωθώ, να θέλει μόνο ένα σπίρτο, μπας και ζεσταθεί αυτός ο χώρος. Πεταγόμουν από το κρεβάτι σε ένα χώρο κατάψυξη, όρμαγα στη σώπα, έβαζα το σπίρτο, ήτανε πλαγιαστή, έπαιρνε μεγάλα ξύλα, έτρεχα να ρίξω λίγο νερό στα μάτια μου, τι νερό, μερικές σταγόνες πέταγα, έκανε έναν καφέ, καθόμουν να πιω τον καφέ, ώσπου να πιούμε τον καφέ διαβάζαμε κάτι που θα μας βοηθούσε στην αγρυπνία. Όταν τέλειωνε το καφεδάκι σβήναμε και τη λάμπα που ήταν λάμπα πετρελαίου, δεν υπήρχε ρεύμα. Έσβηνα και τη λάμπα να κάνω την αγρυπνία, να κάνω τις μετάνοιές μου. Τελικά δεν άντεξα και πήγα στο γέροντα να παραπονεθώ. Γέροντα ευλόγησα, λέω. Όταν ξυπνάω τη νύχτα και απλώνω το χαλί κάτω να κάνω τις μετάνοιές μου, το χαλί κυματίζει σαν αυτό το Αλαντίνι στις Χίλιες και Μία Νύχτες και εγώ απάνω παρασταίνω το τζίνι. Δεν τολμώ να πατήσω κάτω, λέω. Έμπαινε ο αέρας σαν μαχαίρι από το πάτωμα, σαν μαχαίρια. Και τελικά του λέω, τραβάω το τραπέζι δίπλα στο κρεβάτι. Από το κρεβάτι πηδάω πάνω στο τραπέζι και αρχίζω να κάνω μετάνοιες απάνω στο τραπέζι. Μετά από αυτό του λέω, θα πιάσω δουλειά σε τσίρκο, θα βγάλω ένα σωρό λεφτά. Δεν τολμώ να πατήσω στο πάτωμα. Με κοιτάζει με θαυμασμό και μου λέει, «Έχεις και πάτωμα?» Ωχ, λέω, τι θέλω και μιλάω. Τι θέλω και μιλάω. Και για να μας δώσει κουράγιο, που έλεγε ο καημένος, τι τράβηξε εκείνος όταν πρωτοπήγε πάνω στα βράχια και στις τρύπες του Άθωνα, μου δίνει, μου λέει ο παππούς Ιωσήφ, ένα κουρελάκι, μια κουρελού, μου δείχνει μια τρύπα σε ένα βράχο και μου λέει, εκεί θα κοιμάσαι. Και είπα, να είναι ευλογημένο. Μπήκα, λέει, μέσα, άπλωσα την κουρελού, κοιμήθηκα, ξύπνησα τη νύχτα, έκανα την αγρυπνία. Το πρωί παίρνω την κουρελού, βγαίνω έξω, την εστίβω, την ρίχνω σε ένα βράχο να τη χτυπήσει όλη μέρα ο ήλιος. Το βράδυ την ξαναρίχνω πάλι μέσα, κοιμάμαι απάνω, κάνω τις μετάνοιες, το πρωί τη στίβω, την ρίχνω πάνω στο βράχο, το πάτωμα της σπηλιάς είχε νερά. Και δεν είπε, πού μου είπατε να κοιμηθώ. Κοιμότανε πάνω στα νερά. Και εγώ είχα και πάτωμα και μήλαχα.
Άλλη φορά, πώς πήγαμε απόψε αγόρι μου, γιατί κάθε μέρα μετά από την εγρυπνία παρακολουθούσε τους συλλογισμούς μας. Τι πολεμούσε τον καθένα. Ο καθένας από εμάς είναι και ένας κόσμος διαφορετικός. Του έλεγα εγώ τι πόλεμο είχα. Ο πιο μεγάλος πόλεμος όλων μας στην αρχή είναι πώς να ξυπνήσεις 10 η ώρα πριν τα μεσάνυχτα και να μείνεις ξύπνιος ως 6 ώρα το πρωί. Αν είναι δυνατόν. Πέφταμε 5,5 ώρα να κοιμηθούμε, κοιμόμασταν 4,5 ώρες, δεν στερούμασταν τον ύπνο, κοιμόμασταν κανονικά 4,5 ώρες το βράδυ και μετά τις 6 το πρωί κοιμόμασταν άλλες 2 ώρες, 2,5, 7 ώρες, φτάνει και παραφτάνει, όλοι τόσο κοιμώνται. Αλλά όπως ήταν σπαστές, ήμασταν ξύπνοι και όλες τις μέρες και όλες τις νύχτες. Προσπάθησε να ξυπνήσεις 10 η ώρα και να μείνεις ξύπνιος ως 6 το πρωί και θα τα πούμε. Οπότε πάω μια μέρα, πώς πήγαμε απόψε αγόρι μου, να γέροντα, με πήρε ο ύπνος και ξύπνησα με το τάλαντο. Όχι, μου λέει, για κανένα λόγο. Για κανένα λόγο. Εγώ, λέει, όταν νίσταζα, έβγαινα έξω από τη σπηλιά, έμπαινα μέσα στο χιόνι μέχρι το στήθος και καθόμουν εκεί. Μία ώρα, 2 ώρες, 3 ώρες. Τον κοίταζα, δεν έλεγα τίποτα. Άλλη φορά, λέει, όταν δεν είχε χιόνι, έπαιρνα φόρα και χτυπιόμουν πάνω στα βράχια. Χτυπιόταν με όλη του τη δύναμη, είχε μελανιάσει το σώμα του από τα χτυπήματα, για να καταπολεμήσει τον ύπνο, για να μην κοιμηθεί. Προτιμούσαμε, μου λέει, τον θάνατο από τον ύπνο της παρακοής. Λογικό είναι, ό,τι σπέρνεις, θερίζεις. Τα έδωσε στο Θεό όλα, του τα έδωσε και ο Θεός όλα. Και όταν τον καλέσανε και πήγε φίλο Θεού, έβαλε το μοναστήρι σε μια σειρά, ήταν ιδιόρυθμο, το έκανε κοινόβιο. Το τι δουλειά δεν μπορείτε να φανταστείτε να γίνει αυτό το ερείπιο, το παλάτι που είναι τώρα. Ευτυχώς 5-6 από τους πατέρες ήταν μαραγκοί επιπλοποιοί. Άλλοι ήταν υδραυλικοί. Άλλοι ήταν άχρηστοι, μαθηματικοί, γιατροί, επιστήμονες, για πέταμα. Αλλά υπήρχαν και άνθρωποι χρήσιμοι, ηλεκτρολόγοι, που δεν είχαμε ηλεκτρισμό βέβαια, αλλά... Κόψε το φως στον επιστήμονα, το ρεύμα και να δεις πώς θα βγει έξω τρέχοντας και θα φωνάζει που είναι ηλεκτρολόγος. Κλείστε το διακόπτη του επιστήμονα και να δεις πώς θα βγει και θα φωνάζει πανικόβλητος που είναι ο υδραυλικός. Και έτσι έγινε εδώ η Φιλοθέου παλάτι. Μετά από μερικά χρόνια, λέω, ωραία είμαστε εδώ, τον βλέπω έφτιαχνε, έχει ένα γκρεμό δίπλα το μοναστήρι και ένα ερείπιο ενός μεγάλου Αγίου Νεομάρτυρα, του Αγίου Δαμιανού, τον σκότωσαν οι Τούρκοι. Και το ανακαίνιζε ο γέροντας, είχε βάλει, το χτίζανε, το φτιάχνανε. Λέω, γέροντα, γιατί το φτιάχνετε αυτό εδώ? Ένα αγόρι μου, λέει, τώρα που μπήκε το μοναστήρι σε μια σειρά, σκέφτομαι να αφήσω ένα άλλο ηγούμενο και εγώ να αποσυρθώ εδώ. Και όπως ξεκίνησα τη ζωή μου στην έρημο, έτσι να την τελειώσω και εδώ, σε αυτή την πλαγιά, στην έρημο. Να κοιμηθώ εν ειρήνη. Ναι. Αλλά αμέν. Σκέφτεται ο άνθρωπος, αλλά δε Θεός και λέει. Σε έρημο κοιμήθηκε, αλλά σε ποια έρημο? Και με τι ειρήνη κοιμήθηκε, αυτός και η καρδιά του το ξέρει. Και εκεί που περίμενε ότι θα κοιμηθεί δίπλα στη Φιλοθέω, βρέθηκε να λειτουργάει στο Καναδά και στη Χονολουλού. Και μάλιστα το ωραίο είναι ότι στη Χονολουλού, για να δείτε ότι καλό θα είναι να βάζουμε φρένο στην Ορθοδοξία μας.
και στην τήρηση των κανόνων, γιατί καμιά φορά τηρώντας το γράμμα του νόμου σκοτώνουμε τον αδερφό και το πνεύμα του νόμου. Λειτουργούσε στη Χαβάη, δεν είχαν ψάλτη, μόνο ένας ήξερε βυζαντινή μουσική, μόνο ένας έψελνε βυζαντινά, και αυτός ήταν Κινέζος και δεν ήταν χριστιανός. Ούτε, όχι λευκός δεν ήτανε, όχι μαύρος δεν ήτανε, όχι Κινέζος και δεν ήταν καν χριστιανός. Ο Γιώργος δεν ήξερε, έλεγε, τι ωραία ψέλνει, τι ευλογημένη ψυχή. Όταν του είπανε μετά ότι δεν είναι χριστιανός, κόντεψε να λιποθυμήσει. Τι θα λέγανε οι άλλοι? Φύγε, δεν σε θέλουμε γιατί δεν είσαι χριστιανός, και θα καθόντουσαν να κοιτάζουν ένα στον άλλον. Πέρασαν τα χρόνια, οι 20 που πήγανε γίνανε 30, γίνανε 40, γίνανε 50, 60, 70, 80, 90, αρχίσανε να ζητάνε και από άλλα μοναστήρια. Στείλε και σε εμάς, στείλε και σε εμάς, στείλε και σε εμάς. Γέννησε άλλα 3 μοναστήρια. Αλλά το θέμα είναι ότι ήδη είχε αρχίσει να αγιάζει από αυτά που το κάναμε εμείς στα καλογέρια του. Πολλές φορές λέω, καλύτερα είναι να μην μαθευτεί τι υπέφερε αυτός ο άνθρωπος από τους υποτακτικούς του. Αλλά μετά λέω ότι κάποτε αυτά θα πρέπει να μαθευτούν, γιατί αλλιώς δεν θα μαθευτεί ποτέ τι απίστευτη αγάπη είχε αυτός ο άνθρωπος. Ακατανόητη αγάπη. Πέρα από κάθε λογικό αγάπη. Το τι πόλεμο, το τι τράβηξε, δεν λέγεται. Η Φιλοθέου είναι μοναστήριο ορεινό, πάνω στα βουνά. Ώρες από τις Καρύες με τους δρόμους πριν 50 χρόνια. Και να είναι ένας άλλος ηγούμενος της διανόησης και της κουλτούρας και να ορίεται τι τα θέλουνε τα μοναστήρια, τα φορτηγά, τι δουλειά είχε ένα φορτηγό στο Άγιον Όρος. Πέρναγε το φορτηγό από περιοχή που ανήκε σε αυτό το μοναστήρι και είχε μια γέφυρα. Εκεί το μοναστήρι το δικό του είναι στην παραλία. Δεν είχε ανάγκη. Θα ανατινάξω τη γέφυρα. Να μείνει το αυτοκίνητο Καριές και αυτοί να μείνουν στη Φιλοθέου. Το τι τραβήξαμε από αυτόν τον οικούμενο δεν λέγεται. Το τι διασυρμό, το τι γελιοποίηση, το τι κατηγορίες. Και όταν πήρε και αυτό στα πάνω του, απόκτησε 5 αυτοκίνητα. Ο Θεός να λυπηθεί όλους εκείνους που τον αγαπάνε και αγωνίζονται για την αγάπη του. Γιατί πολλοί βλέπουμε τον χώρο της Εκκλησίας με τα μυαλά που κουβαλάνε. Και ανάλογα με τα μυαλά μας λειτουργούν και οι αισθήσεις μας. Γιατί δεν βλέπουν τα μάτια, το μυαλό βλέπει. Νους ωρά και νους ακούει. Μια φορά έπρεπε να έρθει ένα γεροντάκι 85-90 χρονών, είχε πάει Θεσσαλονίκη και έκανε εγχείρηση. Το αυτοκίνητο το είχαμε στείλει έξω στον κόσμο και ήρθε το καημένο το παπουλάκι πάνω σε μουλάρι να πηγαίνει προς πίσω πάνω στο Σαμάρι επί 4 ώρες, ώσπου να έρθει από τις Καριές, από τα Καλντερίνια, από Κατηφόρες, από Γκρεμούς, από... Όταν ήρθε στο μοναστήρι, το γέροντα δεν τον είχαν ενημερώσει και σωστά, τον είδα τόσο στεναχωρημένο. Δεν μπορούσε, λέει, να φανταστώ αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε να πληρώσει ένα από τα αυτοκίνητα που είναι στις Καριές να το φέρουν το γεροντάκι. Ο Θεός να μας λυπηθεί και να μας προστατέψει από τους αδελφούς μας και από τους φίλους μας. Τους εχθρούς μας τους βλέπουμε και προστατευόμαστε και οι ίδιοι.
Η επικίνδυνη είναι αυτή που νομίζουμε ότι είναι φίλοι και αδελφοί και χριστιανοί και ορθόδοξοι. Γιατί έχουν δώσει πολλές αποχρώσεις στη λέξη ορθοδοξία. Όσο περνούσαν τα χρόνια, μεγάλωναν και οι πειρασμοί, μεγάλωναν και τα στεφάνια που έπαιρνε το γεροντάκι. Μια φορά έλειπε εκτός Αγίου Όρους ένας μικρούλης με σκουλαρίκι στο αυτί, ξεκινάει από το χωριό του, βαμμένο το μισό μαλλί, μοντέρνος της εποχής, με ένα σακίδιο στην πλάτη, βρέθηκε στη Λάρισα, έπαθε μια ασθένεια, τον επερυπηθήκαμε, λένε οι άνθρωποι που το φροντίσανε το παιδί, και του λένε, πού πας ρε αγόρι μου, θέλω να κάνω ορειβασία στον Όλυμπο. Και του λέμε, καλά, αν το πάθαινες αυτό στον Όλυμπο, ποιος θα σε έβρισκε. Ανήλικος ήτανε. Δεν ήταν 18 χρονών, 17 χρονών ήτανε. Και ήτανε και μια σταλίτσα ανθρωπάκι. Αν το πάθαινες αυτό στον Όλυμπο, ποιος θα σε έβρισκε. Θέλω να κάνω ορειβασία, θα σου πούμε εμείς να πας σε ένα βουνό. Σε ποιο βουνό, στο Άγιον Όρος. Πού είναι αυτό. Του είπαμε, λέει, πώς θα έρθει η Ουρανούπολη, πώς θα μπει στο πλοίο. Ούτε ήξερε που πήγαινε. Πήγε, βρέθηκε ο Ουρανούπολη, μπήκε στο πλοίο, καταβήκαν όλοι από το πλοίο, κατέβηκε και εκείνος. Μπήκαν όλοι σε ένα λεωφορείο, μπήκε και εκείνος. Βγήκαν όλοι από το λεωφορείο στις Καριές, είδε κάποιος που μπαίνανε σε ένα φορτηγό, έτσι κάνουν λέει εδώ, μπήκε και αυτός στο φορτηγό και βρέθηκε στη Φιλοθέου. Ενθουσιάστηκε. Έμεινε. Στέλνει μήνυμα στους δικούς του, θα γίνω καλόγερος. Το τι έγινε δεν λέγεται. Είναι δίδυμος, δύο δίδυμα. Λέει το άλλο το δίδυμάκι, μην ανησυχείτε, καθίστε εδώ, θα πάω να τον εφέρω σηκωτό. 17 χρόνο και εκείνο. Έρχεται να πάρει τον αδερφό του, ξετρελάθηκε, έμεινε κι αυτός. Το τι έγινε δεν μπορείτε να φανταστείτε. Το τι κατηγορίες στο γέροντα δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ο γέροντας, αν μην έχει ιδέα το μεταξύ, δεν ήταν καν στο μοναστήρι. Αυτός παρπάζει ανήλικα, αυτός που παρασέρνει ανήλικους, έρχεται η αστυνομία, έρχονται με εισαγγελέα, τα βγάλανε σηκωτά τα πιτσιρίκια στον αέρα. Το τι βρυσίδι άκουσε ο γέροντας ο καημένος, δεν λέγεται. Να γράφουνε χερέκακα οι εφημερίδες, να αναμεταδίδει ο ηγούμενος που τον μισούσε μέχρι σήμερα. Αυτά κάνει ο Εφραίμ, έτσι παρασέρνει τους νεαρούς. Ήρθε μετά από καμιά εικοσαριά μέρες ο γέροντας, φυσικά δεν διαβάζει εφημερίδες, ούτε ήξερε τι είχε γίνει, τα μάθε μετά. Γράψανε τα μικρά το ένα στο πανεπιστήμιο της πόλης του, το άλλο σε ένα πανεπιστήμιο στην Κρήτη. Την επόμενη χρονιά, την ημέρα των γενεθλίων τους που γίνανε ενήλικοι, ξεκινάει ο ένας από την Κρήτη, ξεκινάει ο άλλος από την πόλη του και ήρθαν και γίνανε και δύο καλόγεροι. Και είναι μέχρι σήμερα μοναχοί οι δίδυμοι στο Άγιον Όρος. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Ένας μεγάλος με πολλά χαρίσματα που τα χρησιμοποίησε για πολύ κακό, είχε πει κάτι έξυπνο. Οι ιδέες είναι σαν τα καρφιά. Όσο τα χτυπάς, τόσο πιο βαθιά μπαίνουν. Έτσι και με τα διδυμάκια. Και έτσι και με τον καθένα. Όσο πιο πολύ πολεμάς την άποψή του, τόσο πιο πολύ εκείνος αισθάνεται υποχρεωμένος να την υπερασπιστεί. Και ο ένας διασυρμός μετά τον άλλον. Φεύγει ένας μαθηματιφυσικός. Έρχεται, γίνεται μοναχός. Η μάνα του επί δύο χρόνια δεν ήξερε ο γέροντας και εκείνη δεν ήξερε βέβαια ότι πολλές φορές ο γέροντας δεν ταξίδευε πάντα με το λεωφορείο.
Δεν υπήρχε η άνεση των κινήσεων που υπάρχει τώρα. Ακόμα και ο δρόμος που πήγαινε Θεσσαλονίκη, Ουρανούπολη, παίρνει πάνω από ένα βουνό τον Χολομόντα με τέτοιες στροφές που όλοι κάνανε μετό. Όταν έφτανε στην Ουρανούπολη όλοι ήταν κατακίτρινοι, δεν μπορούσαν να σταθούν στα πόδια τους. Δεν υπήρχε η άνεση της κίνησης που υπάρχει τώρα. Πολύ δύσκολα χρόνια. Η μάνα του παιδιού που ήρθε στην Φιλοθέου να γίνει μαρχός, περίμενε με το όπλο, με την καραμπίνα το γέροντα επί 3 χρόνια στη στάση του λεωφορείου. Δεν θα τον βρω, θα τον σκοτώσω. Πιάνει έναν δημοσιογράφο, του λέει αυτό και αυτό έκανε ο Πάπα Εφραίμ, μου κλέψε το παιδί μου. Το παιδί δεν ήταν και τόσο παιδί, αφού είχε τελειώσει πανεπιστήμιο, ολόκληρο γαϊδούρι ήταν, αλλά για τη μαμά και 70 χρόνων να είσαι και να είναι εκείνη 80, 90 θα σου λέει δύο σου να μην κρυώσεις. Παιδί ήταν για εκείνη. Λέει ο δημοσιογράφος, μην ανησυχείς, τέτοια θέλουμε. Πάει σε ένα φωτογραφείο, κάνουν ένα φωτομοντάζ, παίρνουν μια εικόνα με όργια, γυμνοί άντρες και γυναίκες. Από ένα κεφάλι βγάζουν το κεφάλι του που έκανε ό,τι έκανε και βάλαν το κεφάλι του γέροντα. Φωτομοντάζ βέβαια της εποχής εκείνης. Το πάνε σε ένα συγκεκριμένο δημοσιογράφο βορειοελλαδίτικης εφημερίδας, το παίρνει εκείνος, κοιτάζει, τέτοια θέλουμε λέει, αν έχεις καλά φέρουμε. Δεν έχω λέει και αυτή έκανα μέρες να τη φτιάξω. Θα πουλήσει εφημερίδα μου, εγώ σαν φύλλα δεν πούλησε ποτέ, λέει ο δημοσιογράφος. Παίρνει τη φωτογραφία με τον γέροντα στα όργια και τη φέρνει στο γέροντα. Ήτανε πνευματικό παιδί του γέροντα. Ο γέροντα λέει, κοιτάξτε τι φτιάχνουνε για σας. Στα προκοπιόταν ο γέροντας. Άστα παιδάκι μου λέει, πέτα. Το τι έχει τραβήξει δεν μπορεί να τα φανταστεί ο άνθρωπος. Και από τα καλογέρια του και από τους άλλους. Έκανε τα μοναστήρια που έκανε, το ότι έχει ακούσει και από τις καλογριές μέχρι σήμερα. Δεν λέγεται. Δεν λέγεται. Φαίνεται αυτή είναι η μοίρα του κάθε Αγίου. Έρχεται η ώρα της ασθένειας, αρρωσταίνει. Μια πολύ άσχημη αρρώστια στο πόδι του, δεν μπορούσε να κάνουν τίποτα, υπέφερε πάρα πολύ, τον επήγανε σηκωτό με το αεροπλάνο στην Αμερική. Το τι γράφανε εναντίον του οι εφημερίδες εκεί δεν μπορείτε να φανταστείτε, έχουν φυλαχτεί αυτά τα φύλλα αυτών των εφημερίδων. Ακόμα δεν τον εξέρανε. Μου λέει κάποιος, καρδιοχειρούργος, γέροντα η εχείριση στο πόδι κράτησε 6 ώρες. Μάθανε ποιος είχε πάει στην Αμερική να γίνει λαοπλημμύρα. Μου λέει ο άνθρωπος, περιμένανε με τις ώρες ουρές. Ακόμα και κάτω από τη βροχή με τις ομπρέλες. Και λέω, είχε χρόνο και εξομολογούσε τόσο κόσμο. Τι να εξομολογήσει, γέροντα, λέει, αστιέδεσαι. Να φιλήσουν το χέρι του, να πάρουν την ευχή του και να φύγουν. Χιλιάδες. Ήρθε πάλι στη Φιλοθέου με το αεροπλάνο, επέστρεψε. Είχε πάθει σοκ το καημένο το γεροντάκι. Δεν ήξερε καν αν υπάρχει η Αμερική. Και είδε μια Ελλάδα εκτός Ελλάδος. Του είχαν βάλει 2 λάμες, 2 μέταλλα στο κόκαλο του ποδιού, μία λάμα από τη μια πλευρά του κόκαλου, μία λάμα από την άλλη και είχαν βάλει βίδες και είχαν επιδώσει αυτά τα μέταλλα στο κόκαλο ώστε να θρέψει το κόκαλο και έπρεπε τον επόμενο χρόνο να ξαναπάει να σκίσουν το κρέας με το πόδι, να το ανοίξουν, να βγάλουν τις βίδες και τα μέταλλα και να το ξαναράψουν πάλι. Ένα βασανιστήριο, ένα πνευματικό.
την επόμενη χρονιά ξαναπήγε. Κάνανε όλη αυτή την μαρτυρική επέμβαση να βρίζουν οι εφημερίδες, να τον ευρίζουν. Ο απατεώνας λέει ότι έκανε εγχείρηση, δεν έκανε καμιά εγχείρηση. Και μου λέει, ας μην πω το όνομά του, ο μεγάλος αυτός Έλληνας γιατρός, τους είπα ή θα ζητήσετε συγγνώμη ή θα σας κάνω καταγγελία και θα σας κλείσω την εφημερίδα. Γιατί συνεμερικοί σε κάποια πράγματα δεν αστείευονται. Κατατρομοκρατηθήκαν εκείνοι και δημοσιεύτηκε την επόμενη μέρα άρθρο. Ο τίτλος έπιανε όλο το πλάτος της εφημερίδας. We lied. Είμαστε ψεύτες. Είπαμε ψέματα για τον Εφραίμ. Ποιος το θυμάται? Αυτοί που έχουν κρατήσει τις εφημερίδες. Και έτσι, από ένα μαρτύριο, από μια αρρώστια, από κάτι τόσο κακό, δημιουργήθηκαν 20 μοναστήρια στην Αμερική. Βλέπετε πόσο ο Θεός χρησιμοποιεί δρόμους που το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί να τους καταλάβει. Αν δεν είχε αρρωστήσει ποτέ, δεν θα είχαν γίνει στην Αμερική 20 μοναστήρια ποτέ. Το μίσος συνεχίζεται ακόμα. Θυμάμαι αυτό που λέει ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, ότι οι Άγιοι είναι ο Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνας. Οι Άγιοι είναι το σώμα του Χριστού μέχρι σήμερα. Και όλοι οι χριστιανοί, αλλά οι Άγιοι στην πιο φανερή μορφή Του. Ό,τι γινόταν με τον Χριστό, γίνεται και με τις εικόνες Του. Γιατί λέει ο Πιλάτος ότι ήδη κατάλαβε, αλλού λέει εκείνος, ότι διαφθόνο παρέδωκαν αυτόν. Από το φθόνο τους, από τη ζήλια τους. Ο φθόνος άπτεται και των τελείων, λέει ένας μεγάλος Άγιος. Και αν και οι τέλειοι μπορεί να πέσουν στο φθόνο, πόσο μάλλον όλοι εκείνοι και όλοι εμείς που πολύ απέχουμε από την τελειότητα. Και από το φθόνο αυτών των ανθρώπων, το τι τράβηξε, δεν λέγεται. Δεν τα χωράει το μυαλό του ανθρώπου. Και μου λέει ένας καθηγητής πανεπιστημίου, το συναξάρι αυτού του ανθρώπου θα γραφτεί από την επόμενη γενιά, όταν θα έχουν πεθάνει οι σημερινοί δολοφόνοι του, αυτοί που τον εσταύρωσαν. Και έχω μάθει απίστευτα πράγματα, πέρα από κάθε λογική. Πέρα από κάθε λογική. Και αυτός να είναι πάντα γεμάτος αγάπη. Γεμάτος αγάπη. Γεμάτος γλυκύτητα. Να μην πει όχι ποτέ κακό λόγο για κανέναν. Ούτε ανέφερε ποτέ το όνομα άλλου στα χείλη του. Και όταν έμαθα κάτι απίστευτα πράγματα από ένα μεγάλο δυνατό πρόσωπο της Αμερικής να ουρλιάζει, θα σου πάρω το διαβατήριο παπά, να μην ξαναπατήσεις ποτέ στην Αμερική, να πεθάνεις και να σε θάψουνε στην Ελλάδα. Όσο είμαι εγώ, μοναστήρι δεν πρόκειται να κάνεις. Και όσο ήταν εκείνος και ήρθε η ώρα που έφυγε, είχαν γίνει 7 μοναστήρια. Όντως, εκείνου, ακόμα, εκεί. Τι είναι αυτό που μας τυφλώνει και δεν βλέπουμε την αγιότητα των Αγίων? Το ίδιο πράγμα πάντα, το ότι δεν μετέχουμε της αγιότητας. Ένας που αγωνίζεται πνευματικά αναγνωρίζει τον Άγιο. Ό,τι γινότανε τα χρόνια του Χριστού. Έπρεπε ο Χριστός να πάει κάπου, περνάει από τη Σαμάρια, είχαν τον τιμιοπρόδρομο βάλει φυλακή, προσπάθησε να αποφύγει και δεν πήγε από σύντομο δρόμο, πέρασε από τη Σαμάρια, συναντάει τη Σαμαρίτιδα. Οι Σαμαρίτες δεν ήταν ντόπιοι εκεί γήγενείς, τους είχαν φέρει, κάνανε μετοικεσίες, όπως γίνεται και τώρα κάποιο γειτονικό κράτος κουβαλάει κατοίκους του
του δικού του κράτους σε ένα δικό μας νησί για να παρουσιάσει πληθυσμό δικό του στο νησί, το ίδιο γινόταν από πρόχριστο. Φέρανε οι Βαβυλώνοι όλοι αυτοί εκεί ανθρώπους δικούς τους στα μέρη της Παλαιστίνης, του Ισραήλ, γιατί είχαν πάρει τους Ισραηλίτες στην Ανατολή. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα εκεί 7 αιώνες, 700 χρόνια ήταν πια ντόπιοι. Είχαν δεχτεί και την Πεντάτευχο και περιμένανε και αυτοί τον Μεσσία. Αλλά οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι, οι ντόπιοι εκεί δεν τους χωνεύανε, τους οι Σαμαρίτες. Και γίνεται η συζήτηση στο πηγάδι με τη Σαμαρίτιδα που τη συζήτησε νερό. Και εκείνη τον αναγνωρίζει για Θεό αληθινό, για τον Μεσσία, και τρέχει και φωνάζει και τους άλλους, «Ελάτε, βρήκαμε τον Μεσσία». Και είναι το παράδοξο που συμβαίνει πάντα. Αυτόν που η θρησκευτική ηγεσία αυτής της εποχής τον απέρριπτε, οι υψηλά ιστάμενοι στην ιεραρχία αυτής της εποχής τον απέρριπταν, αυτόν τον άνθρωπο η ταπεινή και η καταφρονεμένη καταλάβανε ότι δεν είχαν μπροστά τους έναν άνθρωπο αλλά έναν θεάνθρωπο. Αυτόν που απέρριψαν οι θρησκευτικοί ηγέτες, τον αγκάλιασαν οι φτωχοί, οι απλοί άνθρωποι. Αυτοί τον αναγνώρισαν ποιος ήταν. Το ίδιο γίνεται μέχρι τώρα. Αυτοί που βρίζανε τον Εφραίμ, που κατακρίνανε τον Εφραίμ, που θάβανε τον Εφραίμ, οι υψηλά ιστάμενοι. Έχω τη φωτογραφία ενός κυρίου ευστραφούς, ροδομάγουλου, με μια χρυσή καδένα, ποιος ξέρει τι βραβείο και τι μετάλλιο είναι αυτό, να τη φοράει καμαρωτός και να λέει, να βρίζει το γεροντάκι το καημένο, το παπαδάκι. Χίσε μασκαράς, είναι ένας μασκαράς, μην τον πλησιάζετε, μακριά από αυτόν. Και το παπαδάκι τι να πει, όλοι αυτοί να είναι επιστήμονες, όλοι αυτοί να είναι θεολόγοι, και ο Παπα Εφραίμ να μην έχει τελειώσει ούτε το δημοτικό, σαν τον Άγιο Πορφύριο. Πού είναι όλοι αυτοί? Απόλυτο το μνημόσυνο αυτών με τείχο. Δεν μπορώ να σας πω πολλά πράγματα γιατί θα φρίξετε. Εγώ απορώ πώς άντεξε. Πώς άντεξε όλο αυτό το κακό. Δεν το χωράει το μυαλό του ανθρώπου. Τρεις φορές προσπάθησαν να τον σκοτώσουν. Τρεις απόπειρες δολοφονίας. Στη μία ήταν μπροστά ένας γιατρός. Να τον πετάξουν από τα σκαλιά μιας, όχι πολυκατοικίας, ουρανοξύστη, να μην βρεθεί ποτέ. Ήταν μπροστά ένας γιατρός. Όταν βγήκε αυτό το βιβλίο ο γέροντάς μου, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, που περιγράφει το τι τραβάγανε στους γκρεμούς της Μικράς Αγίας Άνης, ξαναθυμήθηκα όλα αυτά που μου έλεγε. Πήγαινε κάθε χρόνο και τον έβλεπα στην Αμερική, γιατί έχω υποτακτικό έναν ο οποίος πήγε Αμερική 17 χρονών, 18 και γύρισε 55 και είπε στον γέροντα, τον οποίο είχε πνευματικό, «Γέροντα μου, δίνεται ευλογία να γίνω υποτακτικός στον γέροντα Νίκονα στη Νέα Σκήτη?» Και μου λέει, «Με τα δυο χέρια με σταύρωνε, στο παιδί μου θα πας, να πας, να πας». Και ήρθε, τον έκανα μοναχό, αλλά έχει αμερικάνικη υπηκότητα και επειδή έχει στην Αμερική τη σύνταξή του, τις ασφαλείες του, τις άδειες οδήγησης, πηγαίνει κάθε χρόνο και με παίρνει και εμένα. Οπότε κάθε χρόνο πήγαινα και πάω Αμερική και τώρα από Αμερική ήρθα. Όχι τώρα, πριν κανένα μήνα. Και έβλεπα τον γέροντα κάθε χρόνο, κάθε χρόνο, κάθε χρόνο. Γέροντα, λέω, πώς αντέξατε τέτοια πράγματα και τέτοια κακοπάθεια και τέτοια μαρτύρια στον άθωνα απάνω? Και τι μου λέει, αγόρι μου, όλα αυτά που τράβηξα 60 χρόνια στο Άγιον Όρος δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που τράβηξα μία μέρα στην Αμερική. Μη μάθει ποτέ άνθρωπος τι έχει συμβεί. Να μην γραφτεί ποτέ ολόκληρο το συναξάρι
αυτού του μεγαλομάρτυρα, να μην γραφτεί ποτέ ολόκληρο. Γιατί αν μαθευτούν κάποια πράγματα, θα ντραπούμε όλοι που ανήκουμε στο ανθρώπινο είδος. Κι όμως, οι απλοί άνθρωποι τον αγκάλιασαν. Οι απλοί άνθρωποι είδαν στον παπά Εφραίμ, τον παπά του χωριού τους. Αυτοί που φύγανε από τα νησιά, αυτοί που φύγανε από τα χωριά, αυτοί που φύγανε από τα βουνά για να φάνε ένα κομμάτι ψωμί, είδανε τον παπά που είχαν αφήσει πίσω και τον αγκάλιασαν. Και αυτοί οι απλοί φτωχοί άνθρωποι κάνανε αυτό το θαύμα το απίστευτο των 20 μοναστηριών, κόντρα σε κάθε λογική, πέρα από κάθε λογική. Ποτέ δεν είχε δει η ιστορία τέτοιο φαινόμενο. Έναν άνθρωπο, ένα παπαδάκι του Δημοτικού, να γεμίσει 4 μοναστήρια στο Άγιον Όρος, να στηρίξει και να γεμίσει ή απλώς να στηρίξει και να βοηθήσει 10 μοναστήρια γυναικεία στην Ελλάδα και 20 στην Αμερική. Πότε έχει δει η ιστορία ένα άτομο να έχει κάτω από το όνομά του πάνω από 30 μοναστήρια? Ούτε η ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ούτε η ιστορία του Πάπα. Και αυτό να είναι ένα παπαδάκι του Δημοτικού. Τι μας εμποδίζει να καταλάβουμε ότι δεν τα έκανε αυτά αυτό το παπαδάκι που δεν ήξερε ούτε να μιλήσει? Δεν ήταν ο μεγάλος ρήτορας να πεις ότι παρασέρνει τα πλήθη με την εφράδειά του, με το λέγιν του? Άμα τον ακούσετε στο ίντερνετ, έχει μια φωνή σαν ένα κοριτσάκι 13 χρονών. Μια. Λες, ποιος μιλάει, τι είναι αυτό που μιλάει? Ή για να καταλάβουμε ότι δεν είναι ανθρώπινο αυτό που έγινε. Είναι ο Θεός μέσα από αυτό το παπαδάκι που έκανε αυτό το απίστευτο έργο. Γιατί λοιπόν οι θεολόγοι και οι ψηλά ιστάμενοι δεν μπορούν να το δούνε? Γιατί το είδε αυτό ο κόσμος αμέσως? Ο γέροντάς του, ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής, παραδέχτηκε η ιεραρχία, ας πούμε, τον Άγιο, κατάταξε η ιεραρχία ότι είναι Άγιος, πότε? Πριν 2 χρόνια. Ξέρετε ότι έχω δει εικόνες του, του Ιωσήφ του Ησυχαστή, σε μοναστήρια να τον αγιογραφούν με φωτοστέφανο, δεκάδες χρόνια πριν πει το Πατριαρχείο ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής είναι Άγιος. Δεκάδες χρόνια. Και όχι μικρές εικόνες, φορητές μονάχα, τοιχογραφίες σε μοναστήρια. Απ' τη μια μεριά τοιχογραφία κοντά 2 μέτρα ύψος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, με το χέρι απλωμένο να κρατάει την εκκλησία, και απ' την άλλη μεριά ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής να κρατάει την εκκλησία μαζί με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Οι δυο μεγάλοι στήλοι της εκκλησίας. Πριν ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Άγιο κατάταχτη. Πώς λοιπόν οι άνθρωποι ξέρανε ότι αυτός ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής ήταν Άγιος? Έτσι ξέρουμε και αν είναι ο Εφραίμ Άγιος. Δυστυχώς, μωραίνει Κύριος, ον βούλεται απολέσε. Και όλοι εκείνοι οι κύριοι και οι κυρίες, γιατί μπήκανε και κάποιες δεσποινίδες στη μέση, να βρίζουνε τον Εφραίμ. Δεν είχαν διαβάσει Κίκερβορ να ξέρουνε αυτό το ωραίο που είπε. Πεθαίνει ο τύραννος και η βασιλεία του τελειώνει. Πεθαίνει ο μάρτυρας και η βασιλεία του αρχίζει. Λοιπόν, το αίμα των Αγίων είναι το αίμα του Χριστού, είναι η σπορά του Χριστού. Και αυτός ο άνθρωπος μαρτύρησε με απίστευτο τρόπο. Παρακαλώ το Θεό και όταν ακόμα μαθευτούνε, να μην μαθευτούν ονόματα για αυτά που του κάνανε. Και εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος. Εντός Ελλάδος όχι τόσο. Πιο πολύ τορμήσαν ένα-δυο από άγνοια άλλοι. Στο όρος
για να επαληθευτεί εχθροί του ανθρώπου η οικιακή αυτού και να μάθουμε να μην αναφέρουμε για κανέναν προσωπικά τίποτα. Δεν ξέρετε αν τα πράγματα αυτών που κατακρίνεται είναι όπως φαίνονται. Μπορεί να συμβαίνουν πράγματα που δεν τα καταλαβαίνετε. Κατακρίνετε τα έργα του, ναι, αν σας φαίνονται ότι δεν είναι σωστά. Ποτέ τον άνθρωπο. Ποτέ τον άνθρωπο. Γιατί θα βρεθείτε στην κόλαση χωρίς να το καταλάβετε. Τα έργα όταν είναι κακά δεν μπορείς να πεις είναι καλά. Είναι. Όταν είναι αιρετικά δεν μπορείς να πεις είναι ορθόδοξα. Είναι αιρετικά. Δεν θα κατακρίνεις τον αιρετικό. Την αίρεσή του ναι. Η κατάκριση του αιρετικού είναι έργο συνόδων. Είναι δουλειά του Θεού. Γιατί αυτόν που εσύ τον κατακρίνεις μπορεί να μετανοήσει και να σωθεί και να πάει αυτό στον παράδεισο με τη μετάνοιά του και να πας εσύ στην κόλαση που τον κατέκρινες και να χαθείς εσύ τζάμπα και βέρεσε, χωρίς λόγο. Έτσι πέσαν έξω και με τον Εφραίμ. Σταματάω εδώ γιατί δεν έχουν τελειωμό οι ιστορίες γύρω από αυτό το ασυνήθιστο φαινόμενο στην ιστορία. Και πάλι λέω ασυνήθιστο γιατί επρόκειτο, γιατί κατά άνθρωπον ήταν ανύπαρκτος. Σαν το Πορφύριο, σαν το Παΐσιο, όλοι τους αμόρφωτοι, όλοι του Δημοτικού. Ο Παπαγιώλης ο Καρσιλίδης, ο Ιάκωβος ο Τσαλίκης, όλοι οι τελευταίοι άγιοι της Εκκλησίας μας είναι του Δημοτικού. Και πάμε μετά εμείς συμμορφωμένοι στον τάφο του αγράμματο και παρακαλάμε «Άγιε του Θεού πρέσβε, πρέπει, πες και μια κουβέντα και για μένα, μπας και σωθώ». Και μυαλό δεν βάζουμε. Να δούμε ότι δεν μας σώζουν οι γνώσεις μας, οι κοσμικές. Δεν μας σώζει η σοφία του κόσμου τούτου. Αυτές εδώ οι γνώσεις, λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, γίνονται δεσμά, γίνονται αλυσίδες που σε εμποδίζουν να αποκτήσεις τη γνώση του Θεού. Αυτή είναι η γνώση που λέει ο Απόστολος Παύλος, φυσί, σου φουσκώνει τα μυαλά. Όχι λάθος γνώση, σωστή γνώση. Σε κάνει να μην δέχεσαι κουβέντα από κανέναν. Δεν είμαι και κανένας άσχετος, κάτι ξέρω κι εγώ. Ξεράδια, τι ξέρεις. Αφού ξέρεις, γιατί πας και παρακαλάς ένα γράμμα το Άγιο για να σωθείς. Όταν είχε φύγει για την Αμερική, δεν μιλούσα μαζί του, τον έβλεπα κάθε χρόνο που ερχότανε φιλοθέως στις αρχές, ερχότανε και τον συναντούσε εκεί. Ποτέ δεν είχαμε τηλεφωνηθεί. Μια μέρα χτυπάει το τηλέφωνο, ήμουν σε δύσκολη κατάσταση πνευματική. Είχα και τον πρώτο υποτακτικό, δεν ήθελα υποτακτικούς. Τους έριχνα τον ένα μετά τον άλλον. Είχα τότε πνευματικό τον ηγούμενο της Αγίου Παύλου. Και μου λέει, γιατί αγόρι μου το κάνεις αυτό. Λέω, γέροντα, ήρθα εδώ να ησυχάσω. Άλλωστε εγώ μπορώ να βοηθήσω άλλον αυτές οι ψευτοταπεινώσεις που έχουμε όλοι. Λέω, όχι αγόρι μου. Πρέπει να δεχτείς υποτακτικό. Γιατί δεν βοηθάει μόνο ο γέροντας στον υποτακτικό, βοηθάει και ο υποτακτικός στον γέροντα. Αυτό δεν μου είχε περάσει από το μυαλό, ότι μπορούσε κάποιος να βοηθήσει εμένα. Ήμουν εγώ που θα βοήθαγα τον άλλο. Τα μυαλά που κουβαλάς. Δεν ξέρω αν το έχετε δει αυτό το έργο, μου λένε είναι πολύ ωραίο, δεν το έχω δει. Τα μυαλά που κουβαλάς. Πρέπει να το δω, να το δείτε. Ο αγγλικός τίτλος είναι Inside Out. Inside Out. Και στα ελληνικά έχει παιχτεί με τίτλο «Τα μυαλά που κουβαλάς» και μου λένε ότι δείχνει τον πόλεμο που κάνουν οι σκέψεις μέσα στο νου μας. Θα το δω. Και έτσι δέχτηκα τον πρώτο υποτακτικό. Περνάγαμε μια δύσκολη περίοδο και δεν ήξερα τώρα πώς να τον βοηθήσω. Αρχάριος κι εγώ σαν γέροντας. Χτυπάει το τηλέφωνο, ήταν μια γυναίκα, ζητάει τον υποτακτικό μου
Λέω, η μάνα του, μήπως την είχα ακούσει και τη μάνα του ή την αδερφή του στο τηλέφωνο. Η φωνή μου φάνηκε γνωστή, μου θύμισε μια θεία μου τη, από εδώ, από το Μενίδη, τη Μαργαρίτα. Και πήγα να ρωτήσω, θεία Μαργαρίτα, εσύ είσαι. Αλλά λέω, αν ήταν η θεία μου η Μαργαρίτα, θα ζείτε και εμένα, δεν θα ζείτε και τον υποδεκτικό μου που δεν τον ήξερε. Τον εφωνάζω, πάω στην κουζίνα, του λέω, κάποια θεία σου σε θέλει. Μπορεί να είναι και η μάνα σου. Πηγαίνει, εγώ ανέβηκα πάνω στο αγιογραφείο, είναι διόροφο το κελί. Έκανα δουλειές, κατέβαινα κάτω τρέχοντας. Τον άκουγα να μιλάει και λένε, ναι, να είναι ευλογημένο. Μπάλα, τα άμαθε τα καλοκαιρικά γρήγορα, να είναι ευλογημένο. Ανέβαινα, κατέβαινα, μιλάγανε το αρκετή ώρα. Κάποια στιγμή το έκλεισε. Μπαίνω και εγώ στην κουζίνα, αφού είχε σταματήσει να μιλάει και μου λέει, γέροντα, ο παππούς, και εννοούσε τον γέροντά μου, τον Εφραίμ, γιατί αφού πνευματικός του πατέρας είναι εγώ, άρα ο δικός μου πατέρας είναι ο παππούς του. Έτσι λέμε και εμείς τον γέροντα του γέροντά μας, τον Ιωσήφ, τον Ισυχαστή, τον λέμε ο παππούς Ιωσήφ. Και κοιτάζει εμείς και λέει, ποιος παππούς Ιωσήφ. Και εμείς εννοούμε τον Ιωσήφ, τον Ισυχαστή, ο πατέρας του πατέρα μας. Και επειδή ο γέροντάς μου είναι ο πατέρας μου και εγώ ο πατέρας υποτακτικού μου, μου λέει ο υποτακτικός μου, γέροντα, ο παππούς μας βλέπει από την Αμερική. Λέω, πώς του ήρθε αυτό. Ναι, βέβαια, λέω, μας βλέπει. Άγιος άνθρωπος είναι. Οι Άγιοι μας βλέπουν. Αυτός ήταν σκεφτικός. Γέροντα, πραγματικά μας βλέπει. Φυσικά, λέω, πραγματικά μας βλέπει. Αλλά τώρα πώς σου ήρθε αυτό και μου το λες, τα καλά καθούμενα. Να, μου είπε, να μη στεναχωριέμαι, και ο Άγιος Δημήτριος που έκανε το θαύμα όταν ήμουνα 8 χρονών και σώθηκα από το θάνατο θα με βοηθήσει και τώρα και να σας κάνω υπακοή και να κάνω υπομονή. Στάθηκε λίγο, ποιος σου τα είπε αυτά. Ο παππούς. Ποιος παππούς του λέω. Ο παππούς Εφραίμ Γέροντα από την Αμερική. Πότε σου τα είπε αυτά. Να τώρα λέει, με εκείνον μιλούσε. Κόντεψε να πάθω συγκοπή. Ήταν ο γέροντάς μου. Δεν τον είχα ακούσει ποτέ στο τηλέφωνο. Ευτυχώς που δεν ρώτησα θεία Μαργαρίτα εσείς. Θα πέθαινα από την ντροπή μου μετά. Άκουσα μια φωνή, λέει, γνωστή είναι αυτή η φωνή. Πώς με φύλαξε η Παναγία και δεν είπα θεία Μαργαρίτα εσείς. Και μου λέει, θέλω να δω τον Κωνσταντίνο. Θέλω τον Κωνσταντίνο. Και τον εφώναξα. Ο γέροντας ήταν, του λέω. Ναι, γέροντα. Ο γέροντάς σας ήταν. Και τι σε ήθελε. Ο γέροντάς μου, Έφραιμ, δεν ήξερε ότι έχω υποτακτικό. Δεν ήξερε ότι τον υποτακτικό μου τον έλεγε Κωνσταντίνα. Είχα σκοπό να του το πω όταν θα ερχόταν πάλι στη Φιλοθέου αυτή τη χρονιά. Πώς είναι δυνατόν να ήξερε ότι ο υποτακτικός μου όταν ήταν 8 χρονών κόντεψε να πεθάνει και τον έσωσε ο Άγιος Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη. Από πού θα μπορούσε να τα ξέρει αυτό το παπαδάκι στην Αριζόνα για έναν που δεν τον είχε δει ποτέ στη ζωή του. Και μου είπε ότι ο τίμιος πρόδρομος που τον έχω σε τόσο μεγάλη ευλάβεια δεν θα με εγκαταλείψει. Πραγματικά, ο υποτακτικός μου έχει σε μεγάλη ευλάβεια τον τίμιο πρόδρομο. Από πού θα μπορούσε να το ξέρει ο Εφραίμ στην Αριζόνα που δεν είχε δει ποτέ τον υποτακτικό μου, που δεν τον είχε συναντήσει ποτέ. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Πάντα υπάρχουν αυτοί που μας βλέπουν, που μας ακούνε, που μας σκεπάζουν, που μας προστατεύουν, που μας βοηθάνε. Ώστε να ξυπνήσουμε και να καταλάβουμε ότι η Βασιλεία του Θεού έχει έρθει. Η Βασιλεία του Θεού έχει αρχίσει. Δεν είναι μελλοντικό γεγονός.
είναι πλέον παρελθόν και παρόν. Όταν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, θα πάψουμε και να ανησυχούμε και να φοβόμαστε και θα χαιρόμαστε που ανήκουμε στην Εκκλησία του Χριστού και των Αγίων Του, σαν τον Ιωσήφ τον ησυχαστή, σαν τον Εφραίμ της Αριζόνας, σαν τον πατέρα Παΐσιο, σαν τον πατέρα Πορφύριο. Ο Θεός με συγχωρέσει που τους λέω ακόμα πατέρα Παΐσιο, πατέρα Πορφύριο, αλλά επειδή τους είχα γνωρίσει, τους βλέπω ακόμα έτσι. Εύχομαι η ευλογία του γέροντος Εφραίμ και οι ευχές του γέροντα Νίκωνα και της συνοδείας του να προστατεύουν όλους μας και να μας δίνουν έτσι τη δυνατότητα αυτή που είπαμε. Να μικρύνουμε κι εμείς, να ταπεινωθούμε όπως ο γέροντας, ο Άγιος Εφραίμ, για να μπορέσει να μας δώσει ο Θεός τη χάρη του ακόμη περισσότερο και να ζούμε τη Βασιλεία του Θεού από τώρα. Ευχαριστούμε ιδιαίτερως. Να μας πείτε το διευχόν. Διευχόν. Διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.